Με λειτουργική κατάρρευση εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού κινδυνεύουν οι δημόσιες επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης. Συνειδητά και μεθοδευμένα, όπως καταγγέλουν οι εργαζόμενοι, προκειμένου η εκχώρησή τους σε ιδιώτες να εμφανιστεί μελλοντικά ως η μόνη λύση. ΔΕΗΑ δεν θα μπορεί να λειτουργήσει, να το πω ορθά κοφτά, να παρέχει υπηρεσίες στους πολίτες αυτές που θέλουμε εμείς. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα που θα φανεί και στη διανομή αλλά και στις υπόλοιπες εργασίες που κάνει η ΔΕΗΑ. Στη ΔΕΗΑ Ηρακλείου υπάρχουν ήδη 63 κενές θέσεις εργασίας από τις 175 που υπάρχουν στο οργανόγραμμά της. Ενώ από τους 112 εργαζομένους, 11 βρίσκονται ήδη σε συνταξιοδοτική άδεια. Η αποχώρηση και των συμβασιούχων μετά τις τελευταίες εξελίξεις αυξάνει δραματικά την έλλειψη προσωπικού. Δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν η ΔΕΙΑ στην πρώτη γραμμή που θέλουμε εμείς κρούσεις. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να γίνουν προσλήψεις προσωπικού, έστω και συμβασιούχων. Αν το αντιλαμβάνομαι σωστά, είστε στα πρόθυρα της λειτουργικής κατάρρευσης. Ακριβώς όπως το λέτε. Δεν ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Έχουμε πάρα πολλά σκεφτόμαστε. Ακόμα και να πάμε και στον εισαγγελέα, να πούμε δεν θα μπορούμε να ανταποκριθούμε. Και να έρθει καινούργιο προσωπικό το οποίο θα ενισχύσει τις υπηρεσίες αυτές. Θεωρούμε ότι αυτό γίνεται σκεμμένα προκειμένου η ασφυκτική αυτή πίεση σε συνδυασμό με την οικονομική πίεση λόγω της αύξησης του κόστους λειτουργίας, λόγω του κόστους ενέργειας, είναι τα επιχειρήματα με τα οποία προσπαθούν να φέρουν τους εργολάβους μέσα στις ΔΕΙΑ. Η ίδια εικόνα και στη ΔΕΙΑ Χανίων. Από τις 220 θέσεις που υπάρχουν στο οργανόγραμμα υπηρετούν 127, ενώ στη συντριπτική του πλειοψηφία το προσωπικό συμπληρώνει 40 έτη εργασίας και σύντομα συνταξιοδοτείται. Σχεδόν το 50% των εργαζομένων στις δημόσιες επιχειρήσεις, ίδρυυσης και αποχέτευσης αναμένεται να αποχωρήσει μέσα στην επόμενη πενταετία. Σε 5 χρόνια θα αποχωρήσει το 50% των εργαζομένων, γιατί συμπληρώνουν 40 χρόνια δουλειάς. Επομένως, το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό και το δεύτερο είναι το ενεργειακό κόστος, γιατί αυτή τη στιγμή έφτασε το ενεργειακό κόστος στο 50% του λειτουργικού κόστους. Καταλαβαίνετε, όταν η ΔΕΙΑ τα μισά έσοδα τα δίνουν για να καλύψουν τη ρήτρα αναπροσαρμογής, την αύξηση δηλαδή της τιμής του ρεύματος, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Βέβαια, η σημερινή περιφερειακή σύσκεψη γίνεται κατά κύριο λόγο για το θέμα της ρυθμιστικής αρχής. Οι εργαζόμενοι στις δημόσιες επιχειρήσεις ίδρυυσης της χώρας παραμένουν σε αγωνιστική ετοιμότητα προκειμένου να αποτρέψουν το ξεπούλημά τους, όπως τονίστηκε στο πλαίσιο της παγκρίτιας σύσκεψης εργαζομένων που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο. Όπως καταγγέλουν οι εκπρόσωποί τους, το ξεπούλημα μεθοδεύεται αργά και σταθερά μέσα από τις πρόσφατες αποφάσεις της κυβέρνησης, οι οποίες υποκρύπτουν ιδιωτικοποίησης. Φανταστείτε ένα λογαριασμό ο οποίος κοστίζει 100 ευρώ, να πρέπει να πληρώσει ο καταναλωτής 1.200 ευρώ. Αυτά θέλουμε να αποφύγουμε, θέλουμε να διασφαλίσουμε την ποιότητα του νερού, αφού η ΔΕΙΑ είναι ο φορέας που σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας πρέπει να διασφαλίσει το δημόσιο χαρακτήρα. Θα είναι ξεκάθαρο ότι από τη μια μέρα στην άλλη δεν μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί το νερό. Δεν το προστατεύει το Σύνταγμα. Τι κάνουν? Μέσω της ρυθμιστικής αρχής νερού, στην πορεία σιγά σιγά θα βουλδοσκοπηθούν οι ΔΕΙΑ, θα αφυδατωθούν σιγά σιγά, δεν θα υπάρξουν προσλήψεις, το ρεύμα θα είναι τόσο μεγάλο το κόστος, η πολιτεία δυστυχώς δεν καλύπτει, είπε μόνο 20 εκατομμύρια θα καλύψει και αυτά δεν τα βλέπουμε, οπότε εκ των πραγμάτων θα έρθουν οι ιδιώτες από την πίσω πόρτα, γιατί έτσι θα έρθουν σαν σωτήρες.